Μάχιο της Τομεακής Επιτροπής Πυρείας του ΚΚΕ πραγματοποίησε περιοδίες στην πυροσβεστική υπηρεσία Κατερίνης και στη Διεύθυνση Δασών Πυρείας, όπου ενημερώθηκε για την έναρξη της νέας αντιπυρικής περιόδου, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εξελίχθηκε η φωτιά στα πυέρια όρη. Από τις συναντήσεις με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών όπου πραγματοποιήθηκαν οι περιοδίες, βγήκαν ορισμένα βασικά συμπεράσματα. Ο διαχωρισμός της πρόληψης από την κατάσβεση οδήγησε σε καταστροφικές συνέπειες. Η δασική υπηρεσία Πιερίας είχε παρουσία στη φωτιά στα Πιέρια Όρη και συνέβαλε σημαντικά στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς και στην ενίσχυση του έργου της πυροσβεστικής. Από την πύρα της Πιερίας προκύπτει ότι εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξει το δόγμα αντιμετώπισης των πυρκαγιών. Θα πρέπει να ενταχθεί το κομμάτι της πρόληψης και να συνδυαστεί με αυτό της κατάσβεσης, ώστε να υπάρχουν ουσιαστικά αποτελέσματα. Όμως για να γίνει αυτό, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να ενισχυθούν με προσωπικό, μόνιμο προσωπικό και μέσα η δασική υπηρεσία, όπως και η πυροσβεστική υπηρεσία, όπου και εκεί υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις, ιδιαίτερα σε μέσα, τα οποία και λίγα είναι και απαρχαιωμένα. Αποδεικνύεται για ακόμη μία φορά ότι δεν είναι σε προτεραιότητα η προστασία του περιβάλλοντος, της περιουσίας και της ζωής του λαού. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει ευθύνες, καθώς ακολουθεί τα μονοπάτια των προκατόχων της, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΜΑΣΟΚ, αλλά και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλους αυτούς, προτεραιότητα είναι η αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων, σε βάρος όλων μας. Αυτό όμως μπορεί και πρέπει να αλλάξει με την ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις ευρωεκλογές στις 9 του Ιούνιου. Το ΚΚΕ και οι δυνάμεις του εγγυώνται και μπαίνουν μπροστά ώστε να αλλάξουν οι προτεραιότητες και στο προσκήνιο να βρεθούν οι σύγχρονες ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού.